Να καλημερίσουμε στον αέρα του Sky τον κύριο Γιάννη Σμυρλή, τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σμυρλή, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σαν τις ακροατές μας. Είστε καλά, καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα, είμαστε καλά και τρέχουμε στις εκλογές όπως είπατε. Τα κόμματα δεν σταματούν ποτέ να δουλεύουν πραγματικά και οφείλουν να κάνουν τις σωστές επιλογές, πάντα κατ' εντολές, υπό τις εντολές του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτως ώστε να μπορεί η κυβέρνηση αυτή να δουλεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιλέγονται σωστοί άνθρωποι για σωστές θέσεις. Και να στηρίζεται και το κόμμα προφανώς από τα καλύτερα στελέχη του και βεβαίως με τις καλύτερες προδιαγραφές. Κύριε Σμυρλή, ήταν μια καλή επιλογή το να μην στηρίξει τελικά Γιώργο Πατούλη και να στηρίξει Νέα Δημοκρατία τον κύριο Χαρδαλιά? Ήταν μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έδειξε εξ αρχής ότι θέλει να είναι όλοι σωστά τεταγμένοι και να ακολουθούν συγκεκριμένη λογική. Υπήρξε μια δυστυχώς κακή αφορμή και ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον Νίκο Χαρδαλιά. Ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι ένας πραγματικά αυτοδιοικητικός άνθρωπος, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει χρόνια δήμαρχος, έχει ασχοληθεί με την περιφέρεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει την πολιτική προστασία, ο οποίος ξέρει πώς λειτουργεί συνολικά μια περιφέρεια. Άρα θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για την περιφέρεια της Αττικής. Οπότε ξεκινάμε με τον Νίκο Χαρδαλιά και πάμε ώστε να φτιάξουμε μια περιφέρεια η οποία θα είναι ακόμα πιο σύγχρονη, θα είναι ακόμα πιο κοντά στην κυβέρνηση, θα είναι ακόμα πιο καλή, συνεργασία με την κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, ο Πρωθυπουργός εχθές από τη Μυτιλήνη που ήμασταν και παρουσιάσαμε έναν άλλον υποψήφιο περιφερειάρχη μας, τον Αλκιβιάτο Στεφανή, για την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, είπε ξεκάθαρα ότι οι περιφερειακές εκλογές είναι πολιτικές εκλογές. Οπότε εκεί υπάρχει κομματική γραμμή, το λέω εισαγωγικά, υπάρχει κομματική υποστήριξη στους 13 υποψηφίους περιφερειάρχες που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το να μοιράζονται οι περιφερειάρχες αυτοί το όραμα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, διότι στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, την οποία εφαρμόζουμε με το επιτελικό κράτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, και οι περιφερειάρχες είναι πολύτιμοι συνεργάτες ώστε να υλοποιούνται οι πολιτικές και να φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Στίχημα εύκολο ή έχει και κάποια γκάθια στο δρόμο έτσι μέχρι και τις εκλογές του Οκτωβρίου? Εκτός από Γενικός Διευθυντής είστε και έχετε τεθεί από τον Πρωθυπουργό και ως επικεφαλής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα η κατάκτηση και των όλων των περιφερειών, κύριε Σμυρλή. Στίχημα είναι πάντοτε οι εκλογές, ποτέ δεν ξέρεις τι θα δείξει κάλπη. Όπως έχουμε δείξει, κύριε Γιαννήρη, ότι ξέρουμε να κάνουμε εκλογές, ότι ξέρουμε να κάνουμε επιλογές και ότι μπορούμε να θέτουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε. Ο στόχος είναι 13 περιφερειάρχες που θα μπορούν να συνεργαστούν πολύ καλά με την κυβέρνηση, όπως σας είπα και πριν, και νομίζω ότι είναι ένας ευεκτός στόχος τον οποίο κυνηγούμε μέρα με τη μέρα, υποστηρίζουμε τους ψηφιωτές μας, κοιτάμε τα ψηφοδέλτιά τους, κοιτάμε τις πολιτικές τους και κοιτάμε πώς μπορούμε να τους ενισχύσουμε με τις τοπικές και περιφερειακές μας οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και θα πρέπει εδώ, εξετάζοντας βεβαίως και όλα τα μηνύματα των πολιτών όλα αυτά τα χρόνια εδώ στον Sky 100,3, θα πρέπει και βεβαίως να έχετε κατά νου, και φαντάζομαι όλοι οι υποψήφοι με το κάθε κόμμα, μιλάμε μέσα τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, να είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι μόνο «αχ, δεν έχουμε αρμοδιότητες» ή όταν αποκτούν αρμοδιότητες να λένε «αχ, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα». Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ξεπεραστεί και θα πρέπει ο καθένας και κάθε μία που έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, όποιος και να βγει, εν πάση περιπτώσει, όποιον επιλέξει ο πολίτης, ο οποίος στις τοπικές εκλογές ψηφίζει και με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τις πολιτικές και βουλευτικές εκλογές, θα πρέπει να έχει και την δύναμη να κάνει αυτά τα οποία οφείλει να κάνει για την καθημερινότητα του πολίτη, διότι ο Δήμαρχος και Περιφερειάρχης είναι από τα σκουπίδια της γειτονιάς μέχρι και μεγάλα έργα, μητροπολιτικά έργα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό για το οποίο κρίνεται κάθε φορά ο άνθρωπος ο οποίος λες τα παράπονά σου πρώτα σε αυτόν, στον Δήμαρχο αλλά και στον Περιφερειάρχη σε δεύτερο βαθμό. Οπότε λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουμε να ακούμε Δήμαρχο που να, κάποια στιγμή να γκρινιάζουν ότι αχ, δεν έχουμε αρμοδιότητες, ή όταν έχουν αρμοδιότητες να λένε αχ, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι. Όπως για παράδειγμα, και το ζήσατε κιόλας, ήσασταν και στο πρώτο, στην πρώτη γραμμή, στην φωτιά με την, μόλις αυτό που αντιμετωπίσαμε με τις φωτιές, τόσο και στη Ρόδο, αλλά και εδώ στην δική μας περιφέρεια. Είναι ζητήματα τα οποία οφείλουν οι δήμαρχοι όλοι να κάνουν αυτά τα οποία οφείλουν να κάνουν και πραγματικά να αποδίδουν μετά και το τι κάναμε και τι δεν κάναμε, κύριε Σμυρλή. Κύριε Γιαννήρη, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι οι Δήμοι είναι κάτι διαφορετικό. Στους Δήμους δεν υπάρχει ισχυρή κομματική στήριξη. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί, αν μπορώ να το πω έτσι εισαγωγικά, διότι εκεί ακριβώς η καθημερινότητα
Πολλές φορές χρειάζεται να είναι και λίγο πολύχρωμοι, χρειάζεται να υπάρχουν καλοί αυτοδιοικητικοί που θα ασχοληθούν με το δρόμο, με τη λακκούβα, με το σκουπίδι, και το διαχωρίζουμε λίγο από την περιφέρεια. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι που είπατε της συνεργασίας, η συνεργασία και στα τρία επίπεδα επιβάλλεται. Το είδαμε τις προηγούμενες μέρες και με τις φωτιές, πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει καλή συνεργασία. Υπάρχουν αρμοδιότητες σε κάθε επίπεδο, και στην πρώτο βαθμό τοπικού διοίκηση του Δημάρχου και στο δεύτερο στις περιφέρειες, αλλά φυσικά και στο κράτος. Και εκεί οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, γιατί πλέον τα φαινόμενα είναι πολύ έντονα με τις πυρκαγιές και τις υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούν αυτές τις πυρκαγιές πολύ πιο εύκολα. Και άρα χρειάζεται να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο στην πρόληψη, να δούμε τι άλλο πρέπει να γίνει, πώς θα αναμορφώσουμε ακόμα περισσότερο την πρόληψη για τις φωτιές, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε όσο το λιγότερες φωτιές στο μέλλον. Εκτός αυτού, το οποίο έχει και είναι καθημερινότητα με εσάς, με το να υπάρχει η όλη καλή προετοιμασία του κόμματός σας και της Νέας Δημοκρατίας για τις αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές, έχετε και μπροστά σας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τι ετοιμάζετε, κύριε Σμυρλή? Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Γιαννίδη, ξέρετε, είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει και η πολιτική χρονιά, εκτός από τη σχολική χρονιά. Εκεί γίνονται οι ανακοινώσεις του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης κάθε χρόνο. Οπότε τώρα είναι η πρώτη ΔΕΘ που γίνεται μετά τις εκλογές που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης πριν από ένα μήνα. Εκεί λοιπόν θα παρουσιαστεί ο Πρωθυπουργός το πρόγραμμα της επόμενης διακυβέρνησης, ουσιαστικά της τετραετίας, το οικονομικό και πώς αυτό θα υλοποιηθεί. Αλλά εμείς δεν σταματούμε, όπως κάθε χρόνο. Θα κάνουμε κλιμάκια, θα γυρίσουμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Θα πάμε νομό σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είναι σημαντικό, ξέρετε κύριε Γιαννίδη, η Νέα Δημοκρατία το τηρεί αυτό, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι σημαντικό να είμαστε κοντά στους πολίτες, να φτάνουμε σε κάθε νομό, να ακούμε ποια είναι τα προβλήματα που τους απασχολούν πριν φτάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, γιατί αυτό έρχεται και προσαρμόζει και τις εξαγγελίες που γίνονται. Είναι σημαντικό να βλέπουμε στην πραγματική οικονομία και στην πραγματική κοινωνία, φτάνοντας όσο πιο κάτω γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι ετοιμάζουμε πολλά κλιμάκια που θα ξεκινήσουν από τέλος Αυγούστου. Και βέβαια θα υπάρξει το αποκορύφωμα με την τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και βέβαια και εκεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ακολουθεί ο Πρωθυπουργός, ώστε και ο ίδιος να μπορεί να παίρνει ακόμα περισσότερο την εικόνα από την ίδια την κοινωνία, από τους οικονομικούς φορείς, και τελικά να είναι ακόμα πιο χρήσιμη μια ΔΕΘ και να μην είναι απλά μια ομιλία εξαγγελιών. Οπότε λοιπόν περιμένουμε να δούμε και κάτι το οποίο βεβαίως έγινε από τις προγραμματικές δηλώσεις και έγινε πράξη, και ένα από αυτά είναι και κάτι το οποίο εσείς ούτως ή άλλως ασχολείστε και έχετε τη γνώση πάρα πολλά χρόνια τώρα, και ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας, που έχετε αυτή τη θέση από το Φεβρουάριο του 2013 μέχρι και σήμερα. Ένα από αυτά ήταν και αμέσως, όπως έγινε αντιληπτό, όπως και τα ζητήματα της οικονομίας με τον κύριο Χατζηδάκη, το οποίο ήρθε. Πρώτο λοιπόν νομοσχέδιο ήταν αυτό για την ψήφο των αποδήμων. Εδώ τι αλλάζει, κύριε Σμυρλή, και είναι κάτι που φαντάζομαι το οποίο και σε άλλες συνεντεύξεις που έχω ακούσει και έχω διαβάσει δικές σας, είναι κάτι το οποίο το ζητάγατε χρόνια και υπήρξε τώρα ευτυχώς η συγκυρία όπου ήρθε, ψηφίστηκε από την κυρία Κεραμέως. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό? Η ψήφος των αποδήμων, κύριε Γιαννίρη, είναι κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος που επιτέλους το καταφέραμε. Είναι κάτι που το ζητάνε οι Έλληνες του εξωτερικού, οι Έλληνες διασποράς πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που φέρνει τους Έλληνες του εξωτερικού πιο κοντά. Και βέβαια, ξέρετε, είναι, αν θέλετε, η διόρθωση ενός λάθους πολλών ετών. Και γιατί το λέω έτσι, αν επιτρέπετε, σε εισαγωγικά, λάθους πολλών ετών? Διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να πάρουν το αεροπλάνο, να πληρώσουν πολλά χρήματα από όπου και αν βρίσκονται στον πλανήτη και να έρθουν να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Και τους δίναμε αυτό το δικαίωμα να το κάνουν από εκεί που μένουν. Άρα δεν αλλάζει κάτι. Αλλάζει το δικαίωμα του κάθε Έλληνα να ψηφίσει χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει υπέροχα ποσά. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι αυτοί οι Έλληνες θα μπορούν πλέον να ψηφίζουν εξ αποστάσεως. Και βέβαια αυτό, ξέρετε, μεγαλώνει και την Ελλάδα, κύριε Γιαννίδη. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, είναι οι άνθρωποι που διαφημίζουν την Ελλάδα, είναι οι άνθρωποι που όσο πιο κοντά έρθαμε στην Ελλάδα, τόσο καλύτερο θα είναι και σε οικονομικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο και σε τουριστικό επίπεδο, αλλά συνολικά τόσο καλύτερα θα είναι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό που επιτέλους κατάλαβε και η αντιπολίτευση, ότι ένα μέρος αντιπολίτευση μάλλον, για να είμαστε σωστοί, ότι δεν μπορούμε να τους σταματάμε πλέον. Ζήσαμε, ξέρετε κύριε Γιαννίδη, στις προηγούμενες εκλογές το πόσο δύσκολο, το πόσο χρήσιμο ήταν το να ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ψήφισαν 17-18 χιλιάδες άνθρωποι από το εξωτερικό στις εκλογές του Ιουνίου, και είδαμε
ότι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνθηκαν πιο κοντά και μας ζητούσαν και τότε στις εκλογές και στις κάλπες στο εξωτερικό ένα πράγμα. Δώστε μας το δικαίωμα, χωρίς τόσες πολλές δυσκολίες γραφειοκρατικές, να εγγραφούμε και να μπορούμε να ψηφίσουμε. Οπότε για μας αυτό είναι μια πρώτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει ότι εμείς τους Έλληνες τους υπολογίζουμε όλους το ίδιο. Δεν υπάρχουν πρώτη σχέση της κατηγορίας Έλληνες, όπως ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι όλοι Έλληνες που έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για το ποιος θα τους κυβερνήσει. Εύχομαι κάθε καλό, κύριε Σμυρλή. Τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, αποτελούνται από ανθρώπους, από στελέχη, ανθρώπους οι οποίοι ακόμη πιστεύουν σε αυτές τις διεργασίες και είναι καλό να πιστεύουν και γενικότερα στην πολιτική. Κύριε Σμυρλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λίγες μέρες φαντάζομαι ξεκούρασε και την περίοδο του 15 Αυγούστου και ξανά έτσι στον αγώνα για τα καλύτερα όλων των πολιτών. Διότι επαναλαμβάνουμε, εκτός από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και αυτό τουλάχιστον το έχει πει πάρα πολλές φορές και νομίζω το πρεσβεύει. Ακλώνει το Πρωθυπουργό ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σμυρλή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα.